Καλό μεσημέρι. Πρόκειται σε μία ώρα περίπου να ξεκινήσει, σε 3/4 η τηλεδιάσκεψη αυτή, έτσι όπως έχει καθοριστεί, πάρα πολύ κρίσιμη. 24 ώρα πριν τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει βασικό θέμα την Τουρκία. Από ό,τι φαίνεται, η καγκελάριος Μέρκελ θέλει να δει τις προθέσεις του Τούρκου Προέδρου. 2/24 ώρα, όπως είπαμε πριν, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία λέει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το τελευταίο παράθυρο για την διπλωματία λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής. Άρα, αυτές οι κινήσεις έχουν ως σκοπό να δουν τις προθέσεις του Τούρκου Προέδρου, κυρίως για τον διάλογο. Γιατί, ενώ είχαμε φτάσει μάλλον σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, πολύ κοντά στο να ανακοινωθούν οι διεξαγωγοί των διερευνητικών, φαίνεται ότι υπάρχουν εμπόδια από την Άγκυρα. Όπως μαθαίνουμε, ένα μεγάλο θέμα που θέτει η Άγκυρα είναι η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Πράγμα με το οποίο δεν συμφωνεί και η Αθήνα. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στο να τεθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλές χώρες της Ανατολικής κυρίως Ευρώπης που διαφωνούν με αυτό και θέλουν αντίθετα να γίνουν κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας. Όπως λένε, πρέπει να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο και η Τουρκία θα ήταν μια καλή λύση για να έχουν αυτές οι χώρες φτηνή ενέργεια. Αυτό είναι που λένε οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, να σου πω ότι πριν από λίγο αναρτήθηκε στη Welt άρθρο του κύριου Βέμπερ, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή, ο οποίος λέει ότι πρέπει να τερματιστούν τώρα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Ενώ το γερμανικό δίκτυο NTV παρουσιάζει ένα εγκομιαστικό σχόλιο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι φυλάει τα ευρωπαϊκά σύνορα και τον χαρακτηρίζει ο νέος φύλακας των ευρωπαϊκών συνόρων.